πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Κούγια έξω από τα δικαστήρια. Ναι, γιατί εκεί είχαμε άλλη ιστορία, καθώς ο κύριος Κούγιας πήγε κατά της Μέρης στην Ατσάκη, κατά Τζεφ Μοντάνα, κατά Σπύρου Μπιμπίλα. Τους πήρε όλους σβάρνα, ειδικά για την Μέρη Σινατσάκη. Βασίστηκε σε μία δήλωση που είχε κάνει στο Instagram η κυρία Σινατσάκη, η οποία έλεγε ότι νιώθω εγώ Καραγκιόζη στην καθημερινότητά μου και όχι ο Αλέξης Κούγιας, με ζουρλένει. Αυτή ήταν η ανάρτηση που είχε κάνει η κυρία Σινατσάκη. Πάμε να δούμε τι λέει λοιπόν ο Κούγιας, ο οποίος λέει ποια είναι η Μέρη Σινατσάκη, είναι φυσιολογική, αφήνοντας κάποια υπονοούμενα. Για πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε. Είναι αντιληπτό ποιος οργάνωσε όλη αυτή την ιστορία που εμφανίστηκε ψεύτικα ως δικηγόρος στην υπόθεση ο Κυπαρισόπουλος. Αυτός και καθόταν στη θέση των δικηγόρων και μάλιστα η κυρία Κουρτέση είπε ότι είναι συνεργάτης της. Εμείς αναδείξαμε το γεγονός ότι δεν είναι δικηγόρος και ότι είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Τότε είπε προς το δικαστήριο, μα είναι ο μηνυτής. Μιας μηνύσεως που αφαιόρα μια υπόθεση πριν 25 χρόνια που δεν έχει κανένα ποινικό ενδιαφέρον. Και παρόλα αυτά ήθελα να τον έχουν εκεί μαζί τους οι δικηγόροι αυτοί με μια πρωτοφανή ενέργεια, η οποία θίγει και τους δικηγόρους. Εκείνο λοιπόν το οποίο αρχίζει πια και φαίνεται, είναι ότι αυτή η χοντροκομμένη κατασκευή θα καταρρεύσει. Και ήδη από την διαδικασία χτες και τις ερωτήσεις μόνο του δικαστηρίου, όποιος είναι αντικειμενικός καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για αυτούς που έφτιαξαν αυτή την φοβερή σκευωρία, η οποία δηλητηρίασε και την κοινωνική ζωή της Ελλάδος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε όλα αυτά τα πράγματα. Έδωσε δυνατότητα σε κάποιους που δεν υπήρχαν πουθενά, ακόμη και τον Μπίμπιλα τον είδα να κάνει διαφημίσεις. Είδα τον Τσαρούχα να συμμετέχει σε σύριαλ που είχαν το δω πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι χρησιμοποίησαν όλη αυτή την υπόθεση για τους δικούς τους σκοπούς, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω και αυτό το μαντράχαλο εδώ πέρα, δύο μέτρα που είναι, που έχει, λέει, πώς το λένε, το τσεφ, ξέρω εγώ τι είναι, να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι είναι μάρτυρας, να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Και εγώ δεν γνώριζα το πραγματικό του όνομα, ούτε γνώριζα ποιος είναι βέβαια. Βλέπω ένα δίμετρο εδώ πέρα, ο οποίος δεν τρέπεται να λέει ότι τον, ο Λιγνάδης που είναι και 50 τον βίασε, ξέρω εγώ, πήρε από χρόνια. Λέει. Να λέει ότι είναι μάρτυρας στην υπόθεση. Καμία σχέση δεν έχει αυτή την υπόθεση. Έμαθα το επώνυμο ότι είναι Ασημακόπουλος, δεν είναι στο κατάλογο των Μαρτίνων και δεν έχει εξεταστεί και ποτέ. Και έρχεται εδώ, τον κανάλια τον φιλοξενούν, είδα και σε σημαντικό κανάλι. Να δίνει και συνέντευξη, να αναφέρεται και στο όνομά μου. Μου έκανε και ένα εξώδικο εμένα που πραγματικά γελάω, δεν ξέρω που, τι να πω κι εγώ πραγματικά. Έχουν αντιστραφεί οι όροι στην ελληνική κοινωνία με όλες αυτές τις δίθεν αποκαλύψεις, οι οποίες τελικά περιορίστηκαν στην υπόθεση του Λιγνάδη, στην υπόθεση του Φιλιππίδη. Κούγια, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο τόσο για την Ένωση Υποστήριξης Διεμφυλικών, η οποία σας κατήγγειλε για ομοφοβικό παραλήρημα, όσο και για τη Μέρη Σινατσάκη, η οποία είπε ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς αισθάνομαι εγώ Καραγκιόζη στην καθημερινότητά μου και όχι ο Αλέξης Κούγιας. Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας. Ποια είναι η κυρία Σινατσάκη, είναι δικηγόρος? Δεν είναι δικηγόρος, όχι. Τι δουλειά κάνει? Έχει διάφορες ιδιότητες. Είναι παρουσιάστρια, η Μέρη Σινατσάκη, είναι ηθοποιός, έχει διάφορες influencer. Πού έχει εργαστεί, δεν γνωρίζω. Influencer τι σημαίνει? Δεν έχω καταλάβει. Τι είναι η κυρία Σινατσάκη, ποια είναι αυτή η κυρία? Δεν την έχω δει ούτε σε φωτογραφία. Ειλικρινά σας το λέω. Όπως και για την λέξη διεμφυλικός, δεν την γνώριζα. Ειλικρινά δεν την γνωρίζω την κυρία, σας λέω ειλικρινά. Εύχομαι να είναι καμιά ωραία κοπέλα. Ορισμένοι, το έχω πει και για τον Λαζόπουλο, το είπα και για τον Τριδαφυλόπουλο, έχουν πεθάνει γενικά και βρίσκουν κάτι για να τους ξαναθυμηθεί ή να τις συνθυμηθεί ο κόσμος. Δεν έχει οικογένεια για αυτή η κυρία Σανσάκη, δεν γνωρίζω. Δεν έχει, όχι. Τι κάνει, δηλαδή. Ελπίζω να είναι φυσιολογική, έτσι, στη ζωή της. Δεν γνωρίζω, να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε χάσει την μπάλα. Αυτά λοιπόν λέει ο Αλέξης Κούγιας.